τέτοιου είδους καθεστώτα, όπως επίσης και σε ομάδες το βλέπουμε να συμβαίνει αυτό, πολλές φορές δεν είναι πολύ δεκτικά σκήτα. Οπότε πάντα κάποιος άλλος θέει. Συνεπώς, στη συγκεκριμένη περίπτωση, για μένα υπάρχει ένα ηλαρό σε αυτά τα οποία είπε ο Σοηλού, που έχει να κάνει με το ότι ετοιμάζεται να γίνει πραξικόπημα ενώ ταυτόχρονα θα διεξάγονται εκλογές. Ενώ η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Ερντογάν ότι ετοιμάζει νοθεία. Αντιλαμβάνεστε λίγο το, το οξύμορο και ηλαρό του πράγματος. Από την άλλη όμως υπάρχει και κάτι σοβαρό. Διότι όταν κάποιος, και μάλιστα ο Υπουργός Εσωτερικών μιας χώρας με τα χαρακτηριστικά της Τουρκίας, λέει ότι ετοιμάζεται πραξικόπημα, και προφανώς αυτό το λέει σε συνεννόηση με τον Ερντογάν, δεν το λέει εν αγνία του Ερντογάν, είναι σαν να μας προδιαθέτει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι και πρακτικές που γνωρίζουμε ότι στη φύση τους αυτού του είδους οι ηγεσίες το έχουν. Δηλαδή μπορούν να κάνουν πράγματα προκειμένου να μην χάσουν την εξουσία. Το έχουμε ξαναπεί και μαζί. Ο Ερντογάν μπορεί να χάσει τις εκλογές και να μην χάσει την εξουσία. Δεν είναι το ίδιο. Οι εκλογές, το εκλογικό αποτέλεσμα και η εξουσία δεν είναι το ίδιο. Στα δημοκρατικά καθεστώτα είναι προφανώς. Η μετάβαση γίνεται όταν κάποιος χάνει τις εκλογές, πάει σπίτι του. Εδώ δεν είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι. Οπότε θα έλεγα ότι είναι ανησυχητικό, είναι ενδεικτικό του κλίματος πόλωσης το οποίο υπάρχει στην Τουρκία και είναι πάρα πολύ έντονο. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε αυτό εδώ στην Ελλάδα, έχουμε και εμείς τα δικά μας. Αλλά αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία είναι μια διαίρεση η οποία είναι κάθετη και οριζόντια. Και ασφαλώς καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να βάλει την Τουρκία σε μια ισοστρέφεια. Αν έχουμε ένα οριακό αποτέλεσμα, είτε από τον πρώτο γύρο, είτε στο δεύτερο γύρο, ανάμεσα σε Ερντογάν και Κιλιτζάρογλου, αντιλαμβάνεσαι ότι θα είναι δύσκολο να δεχτεί το ένα ή το άλλο στην ήττα του, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν θα πέσουν πάνω τους και διάφοροι και εξωτερικοί παράγοντες για να τους μεταπίσουν. Αλλά αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι πράγματι οριακή στην τουρκική χώρα σε σχέση με τα πολιτικά. Ναι. Η Τουρκία θα μπορούσε πράγματι να προκαλέσει μια κρίση με την Ελλάδα για μια σειρά λόγων που εμείς τους ξέρουμε καλύτερα από τον κύριο Ζουρουπινί, χωρίς να αμφιβάλλει κανείς για την αρτιότητα και την επιστημοσύνη του. Όμως επιτρέψτε μου να πω ότι εδώ στην Ελλάδα, ακριβώς επειδή με την Τουρκία γυμνιάζουμε και ζούμε εκατοντάδες χρόνια μετά την συνθήκη της Λοζάνης, 100 χρόνια συμπληρώνονται, αλλά και τις Οθωμανικές Αυτοκρατορίες προηγουμένως και ούτω καθεξής. Ξέρουμε καλύτερα. Η Τουρκία δεν είναι εύκολο να πάει σε μια πολεμική αναμέτρηση με την Ελλάδα, για λόγους που έχουμε εξηγήσει και στο παρελθόν και που πλέον δεν έχουν να κάνουν μόνο με το γεγονός ότι είναι δύο κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, ότι κάποιοι θα φροντίσουν αυτό να μην συμβεί ποτέ. Κάποιες κρίσεις μπορεί να εξελίσσονται, αλλά οι κρίσεις αυτές δεν θα γίνει πόλεμος. Υπάρχει και το ζήτημα της αμυντικής θωράκησης της Ελλάδας και βέβαια και το ζήτημα της αποτρεπτικής ισχύωσης της Ελλάδας. Φαίνεται σαν να έχει αποφασίσει οι ΗΠΑ έχουν αποφασίσει ότι θέλουν να δώσουν στην Ελλάδα ένα στρατηγικό προβάδισμα. Και αν θυμάστε, σε μια πρόσφατη κουβέντα μας λέγαμε ότι αυτό το στρατηγικό προβάδισμα γίνεται για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Πρώτον, γιατί η Ελλάδα είναι μεγαλύτερη εμπιστοσύνη εταίρος αυτή τη στιγμή που μιλάμε από ότι η Τουρκία. Και ξέρετε, η εμπιστοσύνη εύκολα καταστρέφεται, δύσκολα νοικοδομείται. Δεύτερον, γιατί η Τουρκία έχει προθέσει τη ηγεμονία στην περιοχή. Κάτι το οποίο δεν ικανοποιεί ούτε τους Αμερικανούς, ούτε τους εταίρους τους, δηλαδή το Ισραήλ ή η Αίγυπτος. Δεν θα ήθελα να δουν την Τουρκία να ηγεμονεύει στην περιοχή, έτσι δεν είναι? Έτσι, ναι. Και το τρίτο είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν είχαν την ίδια ισορροπία που είχαν τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια απέναντι σε Ελλάδα και Τουρκία σε σχέση με τους εξοπλισμούς, αυτό έγινε πάντα στην Τουρκία ένα πλεονέκτημα. Και γιατί έχει αναπτύξει την νομική της βιομηχανία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εφόσον συνέβαινε κάτι τέτοιο, η Τουρκία θα φλέρταρε πάρα πολύ έντονα με την ιδέα να προκαλέσει κάτι με την Ελλάδα, αισθανόμενη ότι πλέον είναι ισχυρή. Σωστά. Τώρα που βλέπει ότι η Ελλάδα θωρακίζεται αμυντικά, νομίζω ότι όχι πηγαίνουν. Μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα, αλλά οπωσδήποτε μετριάζονται και μετριάζονται πολύ σημαντικά. Exclusively on Fake TV.